Τρίτη ώρα 3 επιστρέφουμε με το θέμα των αγροτών και των κτηνοτρόφων που έχει να κάνει με την ανησυχία, την έντονη ανησυχία η οποία εκφράζεται για το θέμα των αλλαγών που θα επιφέρει η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Αλλαγές οι οποίες εστιάζονται στον τρόπο καταβολής των επιδοτήσεων, των κοινοτικών ενισχύσεων οι οποίες δίδονταν μέχρι σήμερα και εξακολουθούν να δίδονται έστω και σε μικρότερο βαθμό, με περικοπές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Χθες είχαμε μια συνάντηση στο εργατικό κέντρο της πόλης μας μεταξύ μελών του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Χανίων και της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, στην οποία επισημάνθηκε ότι εκπρόσωποι του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου των Χανίων θα μεταβούν στις αρχές Νοεμβρίου στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχουν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο ενάντια στις αλλαγές που φέρνει η νέα ΚΑΠ. Έτοιμοι να προβούν σε κινητοποίησεις είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Σε ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο εργατικό κέντρο, εκπρόσωποι της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων και των Κτηνοτρόφων έκαναν γνωστό ότι θα μεταβούν οργανωμένα στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί την 1η Νοεμβρίου στην Αθήνα, διεκδικώντας καταρχήν τη διατήρηση των κοινοτικών επιδοτήσεων. Δυστυχώς έχουν αποφασίσει να είμαστε όλο με την ελεημοσύνη. Πάρα πολλοί συνάδελφοί μου δεν επληρωθήκανε ούτε τώρα την εξωτική των αποζημίωση και δυστυχώς θα κοπούν και για το 2015 και ως το 2020 με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βγουν εκτός πληρωμών. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα ξεκινήσει φέτο με 8% περικοπές στις επιδοτήσεις, του χρόνου 30 και με 5% κάθε χρόνο μέχρι το 19 να την κόψουν τελείως. Όπως επισημάνθηκε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι πολλά και οξυμένα. Και όπως εκτίμησαν, είναι προβλήματα που θα χειροτερέψουν με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, η οποία σε βάθος χρόνου θα μειώσει περίπου 40% το ποσό των ενισχύσεων που λαμβάνουν σήμερα, θέτει νέους περιορισμούς στις καλλιέργειες, παραμένει αποσυνδεδεμένη η ενίσχυση από την παραγωγή. Η αγροτική οικονομία μας έχει βάλει όχι τώρα την ταφόπλακα, αλλά την έχει βάλει τώρα και 2-3 χρόνια. Απλώς μας είχαν αφήσει κάποιο παραθυράκι για να παίρνουμε λίγο αέρα και πάνε τώρα με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική να το κλείσουν και αυτό. Στην ενημερωτική συνάντηση κτηνοτρόφων και αγροτών χθες στο εργατικό κέντρο Χανίων, τονίστηκε ακόμη πως όσον αφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι, κοινή διαπίστωση είναι ότι οι αγωνιστικές διεκδικήσεις είναι μονόδρομος. Και από τα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων σε ένα πρόβλημα το οποίο χρονίζει, αφορά σε χιλιάδες αθλητές στην πόλη των Χανίων και στις οικογένειές τους και δεν είναι άλλο από τα προβλήματα στο κολυμβητήριο των Χανίων, στη Νέα Χώρα, εκεί όπου αύριο το απόγευμα οι γονείς των αθλητών που αθλούνται στο χώρο οργανώνουν μια κινητοποίηση διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός ότι η κεντρική πισίνα δεν λειτουργεί για μια ακόμα χρονιά. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Κοντά μας βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Χατζησωτηράκης, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Συγχρονισμού. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και η κυρία Χαρά Πράπα Μιλωνάκη, πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, για να συζητήσουμε για το θέμα. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσω με εσάς, κυρία Χατζησωτηράκη, μιας και η δική σας πρόταση των γονέων ήταν η κινητοποίηση που θα δούμε αύριο στους χώρους του Κολυμβητηρίου Χανίων. Όπως προανέφερα, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Κατ' επανάληψη έχουμε πει για τα προβλήματα που υπάρχουν στο Ναυτικό Όμιλο, στο Κολυμβητήριο, για την ανάγκη να υπάρχει θέρμανση καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ώστε να μην χρειάζεται να μπαίνει λουκέτο στην πισίνα. Ποια είναι η εικόνα που σήμερα επικρατεί στο Κολυμβητήριο και τελικά δεν υπήρξε κάποια λύση ώστε να μην αναγκαστείτε να κάνετε αυτή την κινητοποίηση? Η εικόνα που επικρατεί σήμερα δεν είναι σημερινό πρόβλημα. Είναι τα τελευταία τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Μόλις μπει ο χειμώνας, αντιμετωπίζει ο Όμιλος το πρόβλημα της έλλειψης πετρελαίου ώστε να θερμαίνονται οι πισίνες. Για τη μεγάλη πισίνα την έχουμε την 50άρα ξεχάσει εδώ και 4-5 χρόνια. Μιλάμε για την 25άρα που είναι μέσα. Παρ' όλα αυτά και το πετρέλαιο δεν αρκεί ούτε για αυτήν. Δηλαδή το ΕΑΚ που κατά κάποιο τρόπο το Υπουργείο Αθλητισμού είναι υποχρεωμένοι να συνδράμουν και να κρατούν τις εγκαταστάσεις σε λειτουργία, για λόγους δικούς τους αδυνατούν. Παρ' όλα αυτά, στην πισίνα, ξέρετε, στο Ναυτικό Όμιλο Χανίων είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία αθλούνται και έτσι και εκπροσωπούν τον νομό σε διάφορες διοργανώσεις.
Πέρα από αυτό όμως και τα παιδιά αθλούνται και έτσι υπάρχει μια... προστατεύονται από διάφορα άλλα. Μιλάμε για τουλάχιστον 1000 παιδιά, είναι προφανές ότι θα έπρεπε να λειτουργούν κανονικά η πισίνα. Γεγονός είναι ότι η πισίνα στους χειμερινούς μήνες πρέπει να είναι ζεστή. Όπως και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις, τα ντουζ να έχουν ζεστό νερό. Μάλιστα. Θεωρώ ότι δικαιούνται τα παιδιά. Ναι, είναι σαφές αυτό. Κυρία Μιλωνάκη, από την πλευρά της διοίκησης του Ναυτικού Ομίλου, θα ήθελα να μας πείτε τι ενέργειες έχουν γίνει. Συνδράμετε σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την πρωτοβουλία την οποία αναλαμβάνουν οι γονείς, στέκεστε στο πλευρό τους. Εξάλλου και εσείς από την πλευρά σας έχετε επισημάνει την ανάγκη να υπάρχει συνδρομή, επαρκής συνδρομή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τι ενέργειες έχουν γίνει όμως και από εσάς? Ο Ναυτικός Όμιλος δεν συνδράμει μόνο τους γονείς, αλλά πραγματικά συνδράμει ουσιαστικά από την αρχή σχεδόν από τα μέσα Σεπτεμβρίου, στο να είναι ως αυτή τη στιγμή ζεστές οι πισίνες και να μπορούν τα παιδιά να αθλούνται. Γνωρίζαμε το πρόβλημα, γνωρίζαμε για το μειωμένο ποσό που υπάρχει στον προϋπολογισμό του ΕΑΚ για το 2014 στον κωδικό πετρελαίου. Ενώ γνωρίζαμε και τις πραγματικές ανάγκες ποιες είναι. Έπρεπε ουσιαστικά και νωρίτερα να έχουν γίνει κινήσεις ώστε αυτό το νούμερο να καλυφθεί, γιατί μιλάμε για τα λειτουργικά έξοδα μιας δημόσιας υποδομής. Εδώ και 30 χρόνια το Κολυμβητήριο Χανίων είναι μια δημόσια υποδομή, ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και έπρεπε πραγματικά με όλες τις δυνάμεις η ίδια η πολιτεία να προσπαθεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Ποιο είναι το ποσό το οποίο διατίθεται από το ΕΑΚ για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου, για τη θέρμανση? Γνωρίζει ότι για τις ανάγκες των δύο μικρών κολυμβητικών δεξαμενών και τον ντουζ οι ανάγκες είναι περίπου σε 125.000 το χρόνο κατέτος, γιατί χρειάζεται και το καλοκαίρι μια μικρή ποσότητα πετρελαίου για τα ντουζ και τη 12,5 πισίνα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στον κωδικό πετρελαίου φέτος υπήρχαν 70.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ μικρό ποσό σχετικά με τις ανάγκες. Το υπόλοιπο ποσό δεν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί από τον Ναυτικό Όμιλο, κύριε Μιλωνάκη? Όχι. Ο Ναυτικός Όμιλος έχει προσπαθήσει εδώ και ένα μήνα να καλύψει αυτή την ανάγκη. Οι δυνατότητές του όμως είναι πεπερασμένες. Έχει ζητηθεί από τον πρόεδρο του ΕΑΚ μια έκτακτη επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ελπίζουμε, για να πραγματικά να μην αναγκαστούμε να κλείσουμε, να γίνει αυτό άμεσα. Είναι απαίτηση των Χανιωτών, είναι απαίτηση όλων των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι θέλουν ανοιχτές υποδομές και μία σκεπή πάνω από το σωματείο. Ρώτησα αν μπορεί ο ΝΟΧ να συνδράμει, διότι η διοίκηση του ΕΑΚ είχε πει ότι αν και εσείς από την πλευρά σας καταφέρετε να συνδράμετε στα πάγια έξοδα για τη συντήρηση του κολυμβητηρίου, τότε θα υπάρξει αντιμετώπιση στο πρόβλημα. Θα μπορεί να εγγυηθεί δηλαδή ότι θα λειτουργεί ακόμα και η εξωτερική πισίνα τους χειμερινούς μήνες? Αυτό δεν υπάρχει πιθανότητα. Δεν μπορεί να το κάνει με όλη τη συνδρομή την οποία εδώ και 4-5 χρόνια κάνει ο Ναυτικός Όμιλος. Αυτό λέγεται καθαριότητα, είτε κατέτος αρκετά χρήματα, είτε σε ποσότητες πετρελαίου, είτε χλωρίου, όποτε αυτό χρειαστεί, είτε σε συντηρήσεις. Δεν κατέστη δυνατό να συντηρήσουμε ούτε την 25άρα ή την 12,5άρα πισίνα. Πόσο μάλλον να συζητάμε για την 50άρα πισίνα. Αυτά είναι λόγια και νομίζω καλό είναι να μην τα λέμε, γιατί απλώς εκτιθόμεθα. Εσείς, κυρία Χατζησωτηράκη, από την πλευρά των γονέων, σήμερα εκπροσωπείτε τους γονείς των παιδιών που αθλούνται στο κολυμβητήριο, των αθλητών της συγχρονισμένης κολύμβησης. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν οι γονείς με τις συνδρομές τους να παίξουν κάποιο ρόλο στην όλη προσπάθεια για τη συντήρηση και λειτουργία του κολυμβητηρίου, ώστε να μην μιλάμε κάθε χρόνο για τα ίδια προβλήματα? Κοιτάξτε, θεωρώ δεν είναι επαρκή το ποσό που μαζεύεται από τους αθλητές, γιατί πρέπει να πληρωθούν οι προπονητές, κάποια άλλα πάγια έξω από το ρότι έχει ο Όμιλος. Όπως ακούσατε πριν από την κυρία Πρόεδρο, το πετρέλαιο είναι μεγάλα τα ποσά. Δηλαδή, λογικά, αριθμητικά να τα βάλουμε δεν φτάνουν. Δεν θα μπορούσε ο ΝΟΧ, ακόμα και με τις συνδρομές των παιδιών όλων, να το λειτουργήσει. Είναι πολύ παραπάνω τα έξοδα. Πάντως έτσι, διότι ναι. Για παράδειγμα στο Ηράκλειο, στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου, μιλήσαμε μάλιστα νωρίτερα και με τον κύριο Βουρεξάκη, τον αντιπρόεδρο του ΕΑΚ Ηρακλείου, ο οποίος μας είπε ότι με τη σύμφωνη γνώμη των σωματείων αυτά συμμετέχουν στα έξοδα, τα λειτουργικά, και εξασφαλίζεται ένα σημαντικό ποσό ώστε να λειτουργούν οι πισίνες. Δηλαδή δίνουν 600 ευρώ αναδιάδρομο το μήνα.
Και έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα στο Ηράκλειο. Αυτά είναι χρήματα τα οποία ούτως ή άλλως δίνει και ο ναυτικός όμιλος. Μην ξεχνάμε ότι στο Ηράκλειο υπάρχουν 250, δεσμευμένα στο κωδικό του πετρελαίου 250.000 ευρώ. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Μιλάμε βέβαια και για περισσότερους αθλητές. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός, έτσι ώστε να καλυφθούν τα πάγια έξοδα της 50άρας πισίνας. Δεν μιλάμε για μια πισίνα 25 μέτρων. Και εκτός αυτού, εμείς μιλάμε για δημόσιες υποδομές, τις υποδομές τις οποίες οφείλει το κράτος και να τις συντηρεί, όποιο και να είναι το λειτουργικό τους κόστος. Αυτή είναι η ανάγκη των πολιτών και αυτή είναι η υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους πολίτες της. Βέβαια, κυρία Μιλωνάκη, και στο Ηράκλειο μιλάμε για ένα δημόσιο αθλητικό χώρο. Δεν διαφοροποιείται από εκείνο των Χανίων. Βεβαίως, τον ναυτικός όμιλος διαφοροποιείται η λειτουργία τους. Όχι βέβαια, μα ο ναυτικός όμιλος ούτως ή άλλως εδώ και 5 χρόνια έχει προτάξει μπροστά στην ανάγκη. Πραγματικά έχει προταχθεί και έχει βοηθήσει τα μέγιστα έτσι ώστε να βοηθεί όποτε μπορεί να στέκεται αρρωγός δίπλα στο ΕΑΚ και δίπλα στην πολιτεία ώστε να βγαίνουν τα λειτουργικά έξοδα. Είτε αυτό λέγεται καθαριότητα, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Σας είπα ότι πάρα πολλές φορές και πάρα πολλά χρήματα έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια μόνο για το πετρέλαιο. Ήδη φέτος, μέσα σε ένα μήνα, έχουν δοθεί πάνω από 12.000 ευρώ mm-hmm. τον τελευταίο μήνα. Κύριε Χατζησοτηράκη, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει στήριξη από το ναυτικό όμιλο. Εσείς, ως σύλλογοι των γονέων, έχετε απευθυνθεί και σε άλλες τοπικές αρχές εδώ στα Χανιά, προκειμένου να διαβιβάσουν το αίτημά σας, ενδεχομένως στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για να υπάρξει μια κάποια λύση? Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όχι. Δεν έχουμε έρθει σε συνεννόηση με αυτό. Με το Δήμο είχαμε μέσω γίνει του Δήμου ή μέσω της αντιπεριφέρειας ή των τοπικών βουλευτών. Είναι ένα θέμα το έχουν και αυτό το ρόλο. Που δύσκολα κάποιος άλλος μπορεί να το αναλάβει λόγω του μεγάλου κοστολογίου που απαιτείται. Και αν θυμάμαι καλά, και η κυρία Πρόεδρος ξέρει καλύτερα, υπήρξαν κάποιες επαφές με τη Δημοτική Αρχή την προηγούμενη πέρυσι και πρόπερσι. Παρ' όλα αυτά δεν καρποφόρησαν από ό,τι ξέρω. Κυρία Μιλωνάκη, και πέρσι θυμάστε ότι ο Δήμος είχε συμβάλει με ένα μικρό ποσό. Παλαιότερα είχε βοηθήσει και με αρκετά μεγάλο ποσό, όταν ακόμα μπορούσε να βοηθήσει με εγκατάσταση μέσω του σωματείου, όταν ξεκίνησαν τα προβλήματα για την 50άρα πισίνα. Αργότερα ήταν πάρα πολύ δύσκολο λόγω των περιορισμών που υφίσταται και ο Δήμος από τον Επίτροπο ή από τις οικονομικές υπηρεσίες. Αυτός ο οργανισμός είναι ένας οργανισμός Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Δεν μπορεί να επέμβει ο Δήμος όσον αφορά την κάλυψη πετρελαίου κτλ. Αυτή τη στιγμή. Για συνδρομή μιλάμε, όπως και την προηγούμενη φορά. Τη δημαρχία του κύριου Σκουλάκη, κάποια συνάντηση με τον κύριο Βάμβουκα έχετε κάνει, κυρία Μιλωνάκη? Είχαμε κάνει μια πρώτη συνάντηση, μέσα από την οποία ζητήσαμε τη στήριξή του και την παρέμβασή του στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πράγμα το οποίο μας διαβεβαίωσε ότι θα το κάνει. Το ίδιο ζητήσαμε προς την περιφέρεια και προς τους βουλευτές του νομού, οι οποίοι επικοινωνήσαν όλοι μαζί μου και μας είπαν ότι η Γενική Γραμματεία δεν θα αφήσει το κολυμπητήριο να κλείσει. Εμείς θέλουμε αυτό να γίνει άμεσα, έτσι ώστε να μην. Γιατί δεν μπορεί πλέον ο ΝΟΧ να προχωράει σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορεί πλέον. Κυρία Μιλωνάκη, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση η οποία διονύζεται αναμφισβήτητα. Αυτό βλέπουμε και αυτό παρακολουθούμε να γίνεται και τα τελευταία χρόνια και εμείς από την δική μας την πλευρά. Εύλογα κάποιοι γονείς ίσως σκεφτούν ότι υπάρχουν ευθύνες είτε στη διοίκηση του ΕΑΚ είτε στη διοίκηση του ΝΟΧ. Εσείς από την δική σας την πλευρά, αυτό το οποίο έχετε να πείτε είναι ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και είναι αποκλειστικά και μόνο δική της υπόθεση να χρηματοδοτήσει την επαρκή λειτουργία των δεξαμένων στο κολυμπητήριο? Βεβαίως, και είμαστε απόλυτοι σε αυτό. Ο ναυτικός όμιλος έκανε ό,τι μπορούσε και το περνούσε από το χέρι του έτσι ώστε να στηρίξει την εγκατάσταση. Και το κάνει έως αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μάλιστα. Έχουμε τον κύριο Χαζηράκη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση, να τον ακούσουμε. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας και από μένα. Χαιρετισμούς στην κυρία Μιλωνάκη και στον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε τη δική σας την άποψη για ένα θέμα το οποίο απασχολεί ένα πολύ σημαντικό αριθμό οικογενειών εδώ στα Χανιά, τους ίδιους τους αθλητές, οι οποίοι πολλές φορές έχουν διακριθεί και μας έχουν κάνει περήφανους εδώ στα Χανιά, αλλά βεβαίως και τη διοίκηση του ναυτικού ομίλου. Η δική σας συγγνώμη ποια είναι? Φυσικά δεν αφισβητεί κανείς τις τεράστιες επιτυχίες που έχει φέρει ο ναυτικός όμιλος τα τελευταία χρόνια
στα Χανιά και γενικότερα στην Ελλάδα. Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το θέμα είναι διαφορετικό. Υπάρχει μια αποκλειστική χρήση μιας εγκατάστασης από τον ναυτικό όμιλο, η οποία καλώς ή κακώς πολλές φορές η αποκλειστική χρήση ουσιαστικά μαζεύει όλα τα παιδάκια σε ένα σωματείο, άρα δίνει τη δυνατότητα για περισσότερες διακρίσεις. Απ' την άλλη όμως δεν βοηθάει στον ανταγωνισμό, τουλάχιστον στον χώρο των Χανίων. Επιπλέον η αποκλειστική αυτή χρήση, η δωρεάν, γιατί είναι δωρεάν αποκλειστική χρήση της εγκατάστασης, είδατε και σε επικοινωνία που είχατε με τον κύριο Βουρεξάκη, τον αντιπρόεδρο του ΕΑΚ του Ηρακλείου, πληρώνουν οι σύλλογοι, οι 8 σύλλογοι που λειτουργούν στο Ηράκλειο, πληρώνουν 600 ευρώ τη διαδρομή, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν το ποσό των 70 με 80 χιλιάδων ευρώ ετησίως, το οποίο φυσικά ποσό περιλαμβάνεται στις 250 χιλιάδες ευρώ του κωδικού του πετρελαίου του Ηρακλείου. Δηλαδή δεν είναι να λέμε απλά ότι το Ηράκλειο έχει 250 χιλιάδες ευρώ πετρέλαιο, πρέπει να αναλογιστούμε και πού βρέθηκαν αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα φυσικά και αφορούν και τις συνδρομές των σωματείων. Εσείς έχετε ζητήσει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να καλυφθεί το κενό που σήμερα υπάρχει, το ποσό που υπολείπεται? Εμείς έχουμε ζητήσει αυτό το ποσό. Το ποσό αυτό από αρχές Σεπτεμβρίου το έχουμε ζητήσει. Πέρσι αντίστοιχο ποσό που ζητήσαμε πάλι μας ήρθε μέσα σε μία εβδομάδα. Γιατί ποσό μιλάμε? Νομίζω 70.000 ευρώ ή 70 ή 80 έχουμε ζητήσει, που θα υπερκαλύψει τις ανάγκες μας. Εμείς το δικό μας. Είχαμε φέτος 70.000 ευρώ συν 50.000 ευρώ περίπου νομίζω, τα οποία αφορούσαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προηγούμενων ετών, τις οποίες έχουμε υποχρέωση να καλύψουμε. Αθρηστικά λοιπόν αυτά τα ποσά καλύπτουν την ετήσια δαπάνη που είχαμε πέρσι για παράδειγμα για το κολυμπητήριο. Δηλαδή είναι ότι δεν ζητήσαμε χρήματα πετρελαίου. Αναγκαστικά όμως αυτά καταπνίστηκαν σε δύο ποσά, εκ των οποίων έπρεπε να καλύψει, το ένα έπρεπε να καλύψει οφειλές παλιές, δηλαδή της διοίκησης πριν 4 χρόνια. Άρα δεν επαρκούσαν για να καλυφθούν οι υφιστάμενες ανάγκες. Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα, δεν ξέρω αν υπάρχει και χρόνος, να σας πω ότι το θέμα δεν είναι να δοθούν τα χρήματα. Τώρα θα έρθουν τα χρήματα, θα λειτουργήσουν οι πισίνες και όλα καλά. Το θέμα είναι να αλλάξει το καθεστώς λειτουργίας του κολυμπητηρίου. Μιλάμε ότι ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων έχει μια σύμβαση από το 1984, νομίζω, ή 87 ή 84, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα. Είναι δυνατόν 30 χρόνια μετά μάλλον να ισχύει μια σύμβαση, είναι τα ίδια οικονομικά δεδομένα? Εσείς ρίχνετε τον μπαλάκι ουσιαστικά στον ναυτικό όμιλο. Μας λέτε ότι εκείνος θα έπρεπε να αναλάβει τη συντήρηση και τη λειτουργία του κολυμπητηρίου όπως θα έπρεπε, χωρίς την ανάγκη του ΕΑΚ. Όπως είπε και ο κύριος ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων στην αρχή, είπε ότι πρέπει το κράτος να συνδράμει. Μιλάμε για συνδρομή του κράτους, συνεισφορά. Δεν μιλάμε για αποκλειστική. Για αποκλειστικές δαπάνες από το κράτος. Όλοι πρέπει πλέον να συνεισφέρουμε. Τα 40 ευρώ που δίνουν οι γονείς για το κολυμπητήριο, για το ναυτικό όμιλο μάλλον, δεν ζητάμε εμείς έξτρα ποσά τους γονείς. Από αυτά τα ποσά θεωρούμε ότι θα έπρεπε να δίνονται βάσει της χρήσης του κολυμπητηρίου κάθε μήνα, όπως γίνεται σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Ο κράτος, ειδικά αυτές τις εποχές, που θεωρούμε ότι και εξ αρχής από τη δεκαετία του 80 θα πρέπει να είναι έτσι η λειτουργία. Το κράτος να συνδράμει στον αθλητισμό, να συνδράμει σε όλα τα θέματα, αλλά όχι να έχει αποκλειστική κάλυψη δαπανών. Αυτό το θεωρώ παράλογο. Ξεπερνάει κάθε λογική. Μάλιστα. Γι' αυτό να ζητάμε να υπάρχει μια συνδρομή. Το ότι ο ναυτικός όμιλος συμβάλλει, κανείς δεν το αμφισβητεί. Συμβάλλει στην καθαριότητα κάθε μήνα γύρω στα 800 ευρώ, δεν καλά. Κάνω λάθος. Τώρα κατέθεσε κάποια ποσά για το πετρέλαιο. Πέρσι αντίστοιχα μπήκαν κάποια ποσά, αλλά δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι φυσιολογικά. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερή δαπάνη κάθε μήνα, να ξέρουμε να μπορούμε να προϋπολογίσουμε ποσά. Και εγώ εγγυήθηκα ότι αν γίνει όλο αυτό, σε ένα χρόνο θα μπορεί να ανοίξει 50 πισίνα. Νομίζω ότι μείνετε στη γραμμή να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μιλωνάκη, διότι θα πρέπει να απαντήσει σε αυτά τα οποία την αφορούν ως πρόεδρο του ΝΟΧ. Κυρία Μιλωνάκη. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Πρώτα απ' όλα, από τη μια μεριά λέμε ότι ο ναυτικός όμιλος δεν συμβάλλει και από τη μια μεριά ναι, ο ναυτικός όμιλος συμβάλλει και με σοβαρά ποσά, όχι μόνο φέτος και πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Ό,τι και να κάνει ο ναυτικός όμιλος, η αντιμετώπιση θα είναι ακριβώς η ίδια.
Εδώ και 30 χρόνια λοιπόν που υπάρχει σύμβαση, η δωρεάν παραχώρηση που ζητήθηκε το κολυμβητήριο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, λοιπόν καμία πολιτική ηγεσία που πέρασαν τόσο από τη χώρα μας δεν αμφισβήτησε αυτό που αμφισβητεί σήμερα η διοίκηση του ΕΑΚ, που κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες εδώ και πάνω από 2 χρόνια να καταργηθεί, να λύσει ή να αλλάξει αυτή η σύμβαση. Λοιπόν, πρώτον, και το δεύτερο, το πάρα πολύ σημαντικό για μένα είναι αυτό που ο πρόεδρος είπε για την ανταγωνιστικότητα. Είναι δυνατόν, αντί να χαιρόμαστε που υπάρχει ένα σωματείο, ένας όμιλος, ο οποίος είναι δυνατός, είναι μεγάλος και βάσει αυτού μπορεί και φέρνει τα ανταγωνιστικά αποτελέσματα που μπορεί να αθλεί με εμπειρία, με τεχνογνωσία τόσους αθλητές στην πόλη μας χωρίς προβλήματα να ζητάμε την πολυδιάσπαση. Δηλαδή τι είναι καλύτερο κατά τον πρόεδρο του ΕΑΚ ή όσους αυτό το επιζητούν, να σπάσει όμιλο σε 10 κομματάκια για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι? Αυτό είναι το ζητούμενο. Ή μήπως αυτή η βολή η οποία έγινε κατά της συμβάσεως τόσα χρόνια τώρα, 2 χρόνια τώρα, επιζητά στην κυριολεξία αυτό, να χαθεί ο ναυτικός όμιλος? Και δεν καταλαβαίνω τον λόγο για τον οποίο γίνεται όλη αυτή η συζήτηση πραγματικά. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε διοικήσεις οι οποίες η προσπάθειά μας πρέπει να είναι να κρατήσουμε ζωντανό ό,τι υπάρχει και να το κάνουμε μεγαλύτερο και καλύτερο. Όχι να το σπάσουμε και να το διαλύσουμε. Τουλάχιστον από τη Γενική Γραμματεία, από τον Υφυπουργό ή από τις υπηρεσίες δεν μας έχει φανερωθεί κανένα τέτοιο δείγμα ως αυτή τη στιγμή. Με όλες τις δυνάμεις προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανό αυτό τον οργανισμό που λέγεται Δημόσιο Κολυμβητήριο Χανίων, Εθνικό Κολυμβητήριο Χανίων. Εσείς ζητάτε διαχωρισμό, κύριε Χαζηράκη? Και εμείς σας είπαμε ότι έχει δύο πλευρές ο συγκεκριμένος, να σας το πω σε εισαγωγικά, το συγκεκριμένο μονοπόλιο. Απ' τη μία είναι πολύ θετικό, γιατί φυσικά είναι όλοι αθλητές στο ίδιο σωματείο και άρα έχουμε μεγάλες επιτυχίες. Από την άλλη όμως δεν βοηθάει ένα νέο σωματείο στα Χανιά, γιατί δεν έχουμε δεύτερο σωματείο. Γιατί μιλάτε όμως για μονοπόλιο, για τον ναυτικό όμιλο? Γιατί βάσει τη σύμβαση που έχει ο ναυτικός όμιλος από το 80 έχει αποκλειστική κρίση εγκατάσταση για 11 ώρες ημερησίως. Αυτό για συγκεκριμένους λόγους, κύριε Χαζηράκη, και αυτοί οι συγκεκριμένοι λόγοι ήταν η πολυπληθής κοινωνία του ναυτικού ομίλου Χανίων, τα πολλά τμήματα τα οποία διαθέτει και το αθλητικό έργο το οποίο παράγει. Έχει δύο πλευρές το συγκεκριμένο ζήτημα. Βάσει αυτού έγινε συγκεκριμένη σύμβαση και ήξερε η πολιτική ηγεσία, η οποία την έκανε, και οι πολιτικές ηγεσίες που τη στηρίξαν από εκεί και μετά, και τη δυνατότητα και τη δύναμη και τη δυναμικότητα την οποία έχει ο ναυτικός όμιλος. Πώς μπορεί τώρα η διοίκηση του ΕΑΚ να ζητάει τι? Δηλαδή, απ' την άλλη θα έχει ένα... Μ' ακούτε? Βεβαίως. Απ' την άλλη, εγώ σας είπα ότι τη μία είναι καλό, απ' την άλλη όμως δεν βοηθάει τον ανταγωνισμό. Δεν μπορούμε να μην δεχτούμε την άποψη ενός νέου σωματείου που ενδεχομένως να θέλει να ιδρυθεί. Κύριε Χαζηράκη, μιλάμε για ενδεχόμενα. Μιλάτε για ενδεχόμενα. Ζητήσατε τον Ιούνιο με ανοιχτή πρόσκληση στις εφημερίδες, στα ηλεκτρονικά μέσα και με ανακοινώσεις στο χώρο του κολυμβητηρίου, το οποίο βέβαια δεν έβγαλε κανείς και βασικά δεν έβγαλε ο ναυτικός όμιλος, όσα σωματεία θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή να κολυμπάνε στις πισίνες του κολυμβητηρίου Χανίων. Υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος και δεν το ξέραμε? Αποκλείσαμε κανέναν, κύριε Χαζηράκη, και δεν το ξέραμε? Δεν έρχεται, δεν κολυμπούνε μέσα όσοι το ζητούν και το επιθυμούν? Άλλο σωματεία. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Εγώ το έθεσα απλά επειδή κάναμε στην αρχή μια συζήτηση. Όχι, δεν μπορούμε να το θέτουμε έτσι και να βάζουμε υποψίες στα αυτιά αυτών που ακούνε, κύριε Χαζηράκη. Μα ποιες είναι οι υποψίες? Αφού υπάρχει μια σύμβαση με αποκλειστική χρήση για 10 ώρες. Λοιπόν, να το κλείσουμε το θέμα, κύριε Χαζηράκη. Κύριε Χαζηράκη, το ζήτημα είναι να βρεθεί μια λύση για το κολυμβητήριο και από την πλευρά της η διοίκηση του ΕΑΚ να αναλάβει την ευθύνη στο μερίδιο που της αναλογεί. Το ίδιο κάνει και ο ΝΟΧ. Έχω την εντύπωση σε κάθε περίπτωση ο κόσμος θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Καλό είναι να μιλάμε με στοιχεία και όχι με ενδεχόμενα, για να μην θίγουμε και κανένα αθλητικό σωματείο που ούτως ή άλλως σημαντικό είναι το έργο το οποίο παράγει. Να σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση, κύριε Χαζηράκη. Καλό σας απόγευμα. Κυρία Μιλωνάκη, νομίζω ότι εκφράσατε τις θέσεις οι οποίες αφορούν στο ναυτικό όμιλο και στη διοίκηση του σωματείου. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει αποκλειστεί κανείς από το χρησιμοποιήσει το κολυμβητήριο. Έγινε ανοιχτή πρόσκληση, σας είπα τον Ιούνιο, ανοιχτή πρόσκληση από το ΕΑΚ σε όσους θέλουν να συμμετέχουν. Αυτή τη στιγμή, όταν ήταν ανοιχτές όλες οι πισίνες, αυτή τη στιγμή είναι
τέτοια η πίεση των αθλητών που συμμετέχουν σε μια πισίνα 25 μέτρων με παιδιά τα οποία προσπαθούμε με πολλούς εκπαιδευτές για να μην διατρέχουν κίνδυνο, γιατί δεν μπορούν σε μια 25 πισίνα να συμμετέχουν ένα διαδρομή. Πόσα παιδιά προσπαθούμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση. Πόσο μάλλον τα απογεύματα, αν μπορεί κάποιος άλλος να μπει να κολυμπήσει. Καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να επαναλάβω ότι αύριο στις 5 το απόγευμα είναι η κινητοποίηση στο κολυμπητήριο Χανίων, στη Νέα Χώρα. Θα ήθελα εγώ να προσθέσω κάτι. Παρακαλώ. Εμείς, σαν γονείς βασικά και παραπέρα σαν σύλλογος γονέων που εκπροσωπούμε, το ζητούμενο για μας ουσιαστικά είναι τη στιγμή που ο κάθε Χανιώτης και τους φόρους του πληρώνει και είναι εντάξει. Δηλαδή τι ζητάμε πέρα από τα επιμέρους προβλήματα που μπορούν να υπάρχουν, που δεν λέω όχι πιθανώς, το ζητούμενο για μας είναι να μένουν οι πισίνες ανοιχτές ώστε να μπορούν τα παιδιά να συνεχίσουν να αθλούνται. Δηλαδή αυτό είναι το ουσιαστικό και σε αυτό πρέπει να παραμείνουμε. Γι' αυτό άλλωστε είναι και η αυριανή συμβολική κίνηση που κάνουμε αυτή. Από εκεί πέρα πρέπει να αναζητηθεί και μια λύση. Θεωρούμε ότι πρέπει, γι' αυτό κάνουμε και τη συζήτηση, είτε Υπουργείο, είτε ΑΚ, είτε Μαζική Ονόχη, είτε όλη η κοινωνία να το δει ζεστά αυτό το θέμα, να μην κλείσει το κολυμβητήριο. Που τα πάντα παιδιά είναι. Βεβαίως. Κανένας δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ κύριε Χατζησωτηράκη. Κύριε Παπαδογιαννάκη, μια και είμαστε εδώ, να πούμε ότι στο συγκεκριμένο χώρο πάρα πολλοί εργαζόμενοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ζουν τις οικογένειές τους από αυτό το χώρο. Μάλιστα. Και εκτός από αυτό και ένα σωρό άλλες επιχειρήσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες της πόλης των Χανίων, οι οποίοι ωφελούνται από την ύπαρξη του Δημόσιου Κολυμπητηρίου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για την παρουσία σας. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.